δούμε τι τους λέει, για να το δούμε. Ναι, ναι. No, this is my country. I am ready to die for my country. No, you're not ready, guys. You're not. We are ready. No. Please go back. Σας παρακαλώ, φύγετε, τους λέει, δηλώνοντας έτοιμος να πεθάνει για την πατρίδα. Το έχει κάνει αίσθηση αυτή η συνομιλία. Ακριβώς, τους αντιμετωπίζει ως εισβολής και όχι ως ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι και θέλουν να περάσουν στην κεντρική Ευρώπη για μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό και η βιαιότητα των επεισοδίων την Κυριακή. Μάλιστα, οι Σκοπιανοί έκαναν παράπονα προς την ελληνική πλευρά ότι ήταν απροετοίμαστοι, δεν ενημερώθηκαν καν για την κίνηση αυτή των χιλιάδων ανθρώπων στα σύνορα, με αποτέλεσμα, όπως λένε και οι ίδιοι, να αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν υπέρμετρη βία. Κύριε Γκουντενούδη, καλημέρα σας. Ο κύριος Γκουντενούδης είναι πρόεδρος Παιωνίας, είναι ο πρόεδρος της, με συγχωρείτε, ο δήμαρχος της περιοχής. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, τι λένε οι κάτοικοι, κύριε Γκουντενούδη? Η κατάσταση και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι έκρηξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ήδη υπάρχει μια αναστάτωση. Δεν ξέρουμε. Αναμένουμε ανά πάση στιγμή. Όταν λέτε αναστάτωση. Ανησυχία πάντα από τους πρόσφυγες. Γιατί καταλαβαίνετε, με τόσο καιρό αναμονή υπάρχει και η απελπισία και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Κάνουν αψυχολόγητες ενέργειες, πηγαίνουν προς το πράγμα. Οι αστυνομικοί των Σκοπιανών τους αντιμετωπίζουν όπως την περασμένη Κυριακή. Αυτά έχουμε. Εννοείται ότι γίνονται και πάλι χρήση χημικών από την πλευρά των Σκοπιανών. Όταν πηγαίνουν στο φράχτη, ναι. Δηλαδή κάθε φορά που κάποιοι πλησιάζουν στο φράχτη, οι Σκοπιανοί ρίχνουν χημικά? Ναι, όχι βέβαια. Όπως πηγαίνουν, όταν πάνε λίγα άτομα, δεν πειράζουν, δεν κάνουν τίποτα. Απλώς όταν πάνε πλήθος, όταν πάνε όλοι μαζί, τότε δεν χρησιμοποιούν. Γίνονται οργανωμένες προσπάθειες να προσεγγίσουν το φράχτη και να το ρίξουν πάλι, κύριε Γκουντενούδη? Κάτι τέτοιο φημολογείται. Δεν έχει συμβεί ωστόσο. Τι να κάνουμε, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι εκεί ο χώρος είναι πάνω από 14.000. Και καταλαβαίνετε, σε τόσο καιρό αναμονής υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι θέλουν να φύγουν οπωσδήποτε. Οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Γκουντενούδη, μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι στα όρια τους. Είναι στην κόψη του Ξηραβιού και όχι μόνο, και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Παιωνίας. Γιατί να ξέρετε ότι στο Δήμο Παιωνίας αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 20.000 κάτοικους. Σε αναλογία πληθυσμού 28.500. Κύριε Γκουντενούδη, όταν λέτε είναι στα όρια τους, γιατί βλέπουμε και ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, φέρνουν οικογένειες προσφύγων κοντά τους, τους ταΐζουν, τους φροντίζουν, τους φιλοξενούν. Αυτό ακριβώς θα γίνει, ότι ναι, για λίγο χρονικό διάστημα, όχι για μια ζωή. Ναι. Αυτό συμβαίνει, όντως συμβαίνει, αλλά αυτό που λέω... Υπάρχουν και ακραίες συμπεριφορές ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, κύριε Γκουντενούδη. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, κυρία Τσαπανίδου. Έχετε δει να συμβαίνει κάτι ακραίο? Υπάρχει αγανάκτηση, αλλά εγώ προσωπικά τους μεταφέρω να είναι ψύχρεμοι και να είναι νυμφάλοι, να μην έχουμε τίποτα τέτοιο. Αν γίνει τίποτα τέτοιο, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Όταν λέτε έχουμε να γίνει κάτι τέτοιο, τι εννοείτε? Απέφχομαι να γίνει κάποια τριβή μεταξύ πρόσφυγα και τοπικής κοινωνίας. Γιατί από τη μια μεριά είναι ο αγανακτισμένος και από την άλλη μεριά είναι ο απελπισμένος. Είναι δύο ακραίες ψυχολογικές καταστάσεις που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Μάλιστα. Το πευχόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκουντενούδη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η κυρία Στέλλα Νάνου είναι μέλος τομέα επικοινωνίας της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ και είναι στη σύνδεσή μας. Καλή σας μέρα, κυρία Νάνου. Καλημέρα. Η εικόνα που έχετε εσείς? Κοιτάξτε, τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Κυριακή και, και οι εκτεταμένες σκηνές βίας δεν μπορούν να δημιουργούν βαθύτατη ανησυχία. Και με αφορμή αυτές τις σκηνές θα πρέπει να αναλογιστούμε για μια ακόμη φορά τον τρόπο που ανταποκρίνεται η Ευρώπη στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Τι λέτε στην ανακοίνωσή σας? Βγάλετε μια ανακοίνωση χθες. Ακριβώς. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Ιδωμένη. Καταδικάζουμε την αλόγιστη χρήση βίας, ειδικά ενάντια σε ανθρώπους που διαφεύγουν πόλεμο και συγκρούσεις. Και αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζονται είναι προστασία και βοήθεια. Από την άλλη, θα πρέπει η Ευρώπη πραγματικά να αναλογιστεί ότι αυτές οι σκηνές συμβαίνουν στο έδαφος της και δεν θα πρέπει να επιτρέψει να εκτελήσονται τέτοιου είδους περιστατικά. Και σε μια τέτοια κατάσταση, φυσικά, δεν υπάρχουν νικητές παρά μόνο χαμένοι. Άνθρωποι τραυματίζονται, κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα, αλλά κινδυνεύει και η εικόνα της ίδιας της Ευρώπης. Και ξέρετε, δημιουργείται και μια στρεβλή αντίληψη για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Γιατί
αντιμετωπίζονται σαν να πρόκειται για εισβολής. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι γίνατε κατανοητοί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Νάνου. Πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη τώρα, να δούμε τι στάσεις κρατούν οι Σκοπιανοί απέναντι σε όλο αυτό, γιατί... Το Υπουργείο Εξωτερικών. Εχμές ενάντια στην Αθήνα αφήνουν οι Σκοπιανοί. Σαφέστατες. Λένε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών της ΦΥΡΟΜ λέει ότι ζήτησε επανειλημμένα την εμπλοκή των αστυνομικών, των ελληνικών αστυνομικών αρχών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων αυτών και έχουν δηλώσει και δηλώνουν ότι επανειλημμένα έχουν ζητήσει, έχουν υπάρξει αιτήματα για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και προληπτική δράση απέναντι στο θέμα αυτό. Όμως, τον αντίποδο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση δακρυγόνων. Αυτή είναι η πλευρά των Σκοπίων. Από την άλλη πλευρά, το Βερολίνο, εκπρόσωπος της Μέρκελ, εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα επεισόδια αυτά, την ανησυχία της γερμανικής κυβέρνησης σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Ιδωμένη και διευκρινίζει ότι άσχετα από το αν μια χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη φύλαξη των συνόρων πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Και αυτό αναφέρεται το εκπρόσωπος της Άγγελα Μέρκελ στις ενέργειες των Σκοπιανών αστυνομικών. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αργεντίνο Ποντίφικα, τον Πάπα Φραγκίσκο, τον εκπρόσωπο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος σε σύνοδο που γίνεται στη Ρώμη για την ειρήνη και τη μη χρήση βίας, έστειλε το δικό του μήνυμα, λέγοντας ότι πρέπει να αφαιρεθούν τα τείχη και όχι μόνο μεταφορικά. Λέει πως οι πρόσφατες εξελίξεις μας δείχνουν ότι αν μιλώ για τείχους, δεν είναι μόνο για να χρησιμοποιήσω μεταφορική γλώσσα, αλλά και επειδή πρόκειται για μια λυπηρή πραγματικότητα. Τα ιταλικά μέσα το ερμηνεύουν ως μια αναφορά στο τείχος που βρίσκεται, που έχουν υψώσει οι αρχές των Σκοπίων, αλλά και στο ότι η Αυστρία αποφάσισε να τοποθετήσει και εκείνη φράχτη στα σύνορα με την Ιταλία. Μάλιστα. Τώρα,